Μιλούσαμε πριν λίγο με τον Σπύρο Δούφα, τον άνθρωπο που έφτασε στην Αυστραλία το 1956 σε ηλικία 12-13 χρονών. 14 και μισό. 14 και μισό. Και από τότε μπήκε στο εργοστάσιο, είπαμε, δούλεψε για λίγο, αλλά και μετά προχωρήσατε στις δικές σας δουλειές. Για 6 μήνες άρχισε ο πατέρας με τα μαγαζιά. Και μπήκατε και στην κοινότητα. Στην κοινότητα, βέβαια, στην κοινότητα από τα πρώτα, από τότε. Από το... Ο πατέρας δηλαδή περισσότερο. Ο πατέρας μου, ναι, και μετά γίναμε κι εμείς 18, ξέρω εγώ, ήμασταν γραμμένοι από τότε στην κοινότητα. Και την κοινότητα την πονάμε όπως τη... θέλουμε να προοδεύσει, αλλά η δικιά μου γνώμη, φυσικά το building είναι σε ιδιωτική βάση, ναι, είναι καλό, παίρνει το ρίσκο, άμα σε βγάλει τους πιο πολλούς, δόξα τω Θεώ, επειδή είμαστε σε καλή χώρα, μας έβγαλε σε καλό. Και να μην λέμε ιστορίες, όσοι μπλεχτήκανε με τα κτίρια και με αγορές και χτισήματα και αυτά, έχουν μια αλφα περιουσία. Βρέθηκαν καλά λεφτά, ναι. Ναι, αλλά η κοινότητα δεν είναι ιδιωτική, αλλά υπάρχουν και τα ρίσκα. Λοιπόν, η γνώμη δική μου για το κοινότητα, όπως είχα πριν τη Γενική Συνέλευση πρόπερση πριν τα Χριστούγεννα στο... Τώρα για να κανονίσουμε λίγο, να καταλάβει και ο κόσμος τι, ναι, τους λέμε, γιατί δεν είναι μόνο Αυστραλοί και Έλληνες, ναι, είναι και σε όλο τον κόσμο Έλληνες. Μιλάμε για την κοινότητα της Μελβούρνης που ιδρύθηκε το 1800 τόσο. Ναι, το 1895 πέσαζε και γύρω εκεί. Η πρώτη, είχαμε και τις εφημερίδες που διάβαζα. Και εννοείται ότι η ιστορία ήταν μια ζωή, ιστορία και πόλεμος με το Πατριαρχείο. Ναι, Σπύρο, γύρνα τη φωτογραφία. Ναι. Πώς τον είπες, είναι ο πρώτος πρόεδρος της κοινότητας. Όχι ο πρώτος, ήταν ο πρώτος πρόεδρος, θα τον βρούμε, κλείσε λίγο, θα τον βρούμε εδώ. Δεν πειράζει, τώρα μιλάμε, εκεί ήταν ο Λεκατσάς, πρέπει να ήταν ο πρώτος. Όχι, ήταν στην ίδια πρακτικά, διαβάζουμε τα πάντα. Διαβάζουμε κανονικό, στο ενοικιασμένο δωμάτιο είχανε τότε όταν αρχίσανε. Μεταξύ αυτών ήταν ο Ματορίκος, ο Λεκατσάς, ο Μανιάκης και άλλοι. Στα ίδια πρακτικά διαβάζουμε, τα πάντα ευάδιζαν κανονικά εις το ενοικιασμένο δωμάτιο όπου η κοινότητα εκκλησιάζεται των επιτρόπων εξακολουθώντων στον ιδίο. Γρηγόρης Ματορίκος, Αντώνης Νιός Λεκατσάς, Αλέξανδρος Μανιάκης και άλλοι. Αλλά να βρούμε πότε, τον Ιούλιο του 1899 η Επιτροπή ήβρε κατάλληλο γήπεδο, κατάλληλο κόπεδο, κείμενο της Βικτόριας Παράιν, διαστάσεων 53-89. Α, είναι εκεί που έγινε η πρώτη εκκλησία, έτσι. Εκεί που έγινε η πρώτη εκκλησία. Χωρίς να έχουν κτίριο κοινότητας. Ναι, να πούμε ότι αυτά νομίζω είναι του... τα έχουν πάρει από του Μακαρίτη, του Μουρίκη, το αρχείο. Το αρχείο, νομίζω. Ναι, ναι, ο Χρήστος που δούλεψε σκληρά για την κοινότητα και ακόμα, ναι, και τώρα είναι σύζυγός του, ναι, Ειρήνη και τα παιδιά του. Λοιπόν, αυτά είναι ωραία. Άρα μιλάμε για μια κοινότητα των Ελλήνων που λέει ότι ήταν νοικιασμένο δωμάτιο και εκκλησιάζονταν. Ναι, σαν αυτά που τραβάνε σήμερα οι μουσουλμάνες στην Αθήνα, δεν έχουν πουθενά που να πάνε. Ναι, είχαν νοικιάσει από κάποιο χώρο εκεί πέρα και ένα από αυτά. Και λοιπόν, εκεί μετά πήγανε στο Victoria's Chapel. Τέλος πάντων, η ιστορία για λίγο που εσύ πώς την ξέρεις, ότι είχαμε μετά επεισόδια. Η Αρχιεπισκοπή πήρε, δεν έδωνε παπάδες, η δεκαετία του 70 ήταν 60. Αυτό έγινε τότε που ήρθαμε εμείς. Είχαν τα ίδια και δικαστήρια και αυτά τότε μεταξύ των Ιθακίων. Την είχαν Ιθακίσει, από την Ιθάκη και οι Σαμιώτες. Και μετά βέβαια όταν ήρθαν οι μετανάστευση το 50, μετά το 56 τότε που ήρθαμε εμείς, θυμάμαι. Πρέπει και ο Μακαρίτης ο Κουρτέτης, χωρίς να ξέρω αυτά, ήταν και αυτό μέσα με τον Δεσπότη, ποιος ήταν τότε. Ναι, ο Ιζακίου. Όχι ο τωρινός, ο παλιός ο Ιζακίου. Αρχιεπίσκοπος ήταν και ο Αυστραλίας. Ναι, μπράβο. Και επειδή δεν
δεν συμφωνούσαν με τους όρους της Αρχιεπισκοπής, θεώρησαν καλό να αφορήσουν τις, και να κλείσουν τις κοινοτικές τις, μάλλον να αφορήσουν τις κοινοτικές της εκκλησίας, 3-4 πότε, πόσες ήσαν τότε, ήταν ο Ευαγγελισμός, ήταν ο Άγιος Δημήτριος. Άγιος Δημήτριος ήταν, ναι, και ο Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος ήταν τότε στο Lygon Street και Queensbury Street. Δυστυχώς όλα αυτά τα ξέρουν δεν τα ξέρει κανείς, μερικά, αλλά τέλος πάντων. Χρόνια, ναι, για μερικά χρόνια οι Γάνοι ήσαν, πες το εσύ πως ήταν ανύπαρκτοι, ήταν άκυροι. Άκυροι. Όσοι παντρεύονταν στις κοινοτικές εκκλησίες. Και κάνανε εκκλησίες γιατί δεν τους έστειλε το Πατριαρχείο, έτσι. Να είμαστε και σε αυτά. Ναι, γράφανε, φωνάζανε. Ναι, ναι, ναι. Και... τέλος πάντων, όλα αυτά είχαμε, πέρασαμε δεκαετίες και δεκαετίες με σύγκρουση. Με σύγκρουση. Γιατί η Εκκλησία ήθελε να καθυποτάξει και ήθελε να κάνει το σύστημα της Αρχιεπισκοπής που λένε οι Αμερικής. Λοιπόν, αλλά μάλλον αυτά δεν είναι τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε μετά από το Φουντά, ο οποίος ο Γιώργης εκάθισε, υπηρέτησε την κοινότητα πολλά χρόνια. Αλλά πρέπει όλοι να του βγάλουμε το καπέλο και να τον έχουμε γνώμον, όχι γιατί το τι έκανε στα χρόνια αυτά, αλλά έκανε το μεγαλύτερο καλό στην κοινότητα, και αν υπάρχει σήμερα είναι λόγω του Φουντά, με τη γνωριμία που είχε στα πολιτική της Ελλάδος, αδερφός του ποιος ήταν ο Φουντάς εκεί, και κανόνισε, και όταν ήρθε σε δύσκολη θέση με τα 4,5-4,700 εκατομμύρια 6-700 χρώσταγε η κοινότητα στο National Bank. Αλλά κατεβάσαν κάτω γύρω στα 4-700 τόσο, και η ελληνική κυβέρνηση, διαμέσου βέβαια του Φουντά που είχε το δόντι, που είχε αδερφό στη Βουλή τότε, ξεχρέωσε την κοινότητα. Δηλαδή την είχαν έτοιμη η National Bank για πληστηριασμό. Και μάλιστα, από ό,τι λέγανε τότε, οι Σκοπιανοί ήταν οι πρώτοι που κοιτάζανε να χτυπήσουν στον πληστηριασμό. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτά έχουν γραφτεί στην ιστορία. Εγώ βέβαια από την. Περιληπτικά περνάμε και φτάσαμε σήμερα. Τώρα τι θέλουν αυτοί. Φτάσανε σήμερα. Τα παιδιά, εντάξει, μπήκαν μέσα, ναι, είναι να κάνουν. Αλλά εγώ τους παρομοιάζω με τα παιδιά όλων μας, ή μερικά, όχι βέβαια όλα, που ο πατέρας τους έχει κάνει μια περιουσία, τον αφήνουν αυτόν να οδηγάει ένα παλιό Falcon που είχε πάρει τότε, που δούλευε στο General Motors, και αυτοί έχουν Ferrari και Cayenne και Porsche και το ένα και το άλλο. Έτσι παρομοιάζω τους, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν. Ναι. Λοιπόν, επειδή και η οικογένεια δικιά μας είναι στα αρχιτέκτονες, ο αδερφός μου ο Μακαρίτης, τώρα θα συγκινηθώ κιόλας, αρχιτέκτονας μεγάλος εδώ στη Μελβούρνη, όχι μόνο στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, σπεσιαλίστα στα νοσοκομεία, με δοκτοράτα από την Αγγλία. Τι λες. Και ήταν ο Θόδωρος Δούφας. Θόδωρος Δούφας, ναι, είχαμε χτίσει στο Κιού και ξέρουμε λίγα, γενικά η οικογένεια, η γη μου τελειώφτη πανεπιστημίου εδώ, πολιτική μηχανική, τα ανήψια μου αρχιτέκτονες και γενικά. Αλλά είστε όλοι μέσα στο. Όλη η οικογένεια. Λοιπόν, το από πύρα λέω 280 τετραγωνικά μέτρα. Άμα αφαιρέσεις στέες, πώς τα λέμε, το κάθε floor θα είναι, το κάθε δωμάτιο, κάθε πάτωμα. Λοιπόν, δεν θα μείνει ούτε 200, σου λέω εγώ το πολύ πολύ να μείνει 200. Θα γίνει μία σωλήνα. Τι πολιτιστικό κέντρο με 200 τετραγωνικά μέτρα, δεν είναι πολιτιστικό κέντρο. Είναι να έρχονται οι επιτίδια από την Ελλάδα, να παίρνουν φωτογραφίες, να παίρνουν από 50-100 άτομα παλαμάκια και να γυρίζουν εκεί πέρα και να λένε και εμείς, ή και να είναι καμιά σαρανταριά που είναι τώρα στο professionals οι οποίοι ποτέ δεν ήταν
παλιά μέλη στην κοινότητα, ίσως οι γονείς τους να ήταν και όχι όλοι. Και σήμερα θα χτίσουν αυτό το, εγώ το λέω, το λέω σωλήνα. Για 280 τετραγωνικά μέτρα δεν μπορεί να χτίσει. Εννοείς 200 τετραγωνικά το πάτωμα, το καθένα πάτωμα. Ναι, εμπαντών. Ή όλο μαζί. Όχι, μιλάμε το οικόπεδο. Σε 280 τετραγωνικά μέτρα. Α, το οικόπεδο είναι τόσο. Ναι, ναι, 10x15. Να το γράφει εδώ πόσα όχι είναι για τον, τέλος πάντων, Ευαγγελισμό. Είναι πάρα πολύ, ναι, μικρό εδώ. Το γράφουν οι εφημερίδες, η Γενική Συνέλευση και όλα. Το διάφορο διαβάζει σε εφημερίδες. Λοιπόν, στις πιο πολλές ενοικίες δεν μπορεί να χτίσει ούτε townhouse. Λοιπόν, αλλά άμα αφαιρέσει τα σασέρ, τους διαδρόμους και αυτό, θα μείνουν 180 τετραγωνικά μέτρα. Βέβαια. Λοιπόν, πώς θα το νοικιάσει το. Λοιπόν, εγώ πριν τη Γενική Συνέλευση, πριν 2 χρόνια πριν τα Χριστούγεννα, είχα τηλεφωνήσει και στον Μάρκο και στον αγαπητό γκουρί τον αυτό που έγραφε για τα να πουλήσουμε τα σπιτάκια. Μάγκες, γι' αυτό λέω κάνουν τα ίδια που κάνουν οι μερικοί νεαροί, όχι όλοι βέβαια, που παίρνουν το Porsche το αυτό και αφήνουν τον πατέρα και τη μάνα σε ένα σπιτάκι στο ξέρω εγώ κάπου ή τα οδηγά ένα παλιό Falcon Holden. Λοιπόν, να πουλήσουμε τα σπιτάκια. Τα σπιτάκια αυτά, όπως λέει, όπως έγραφε και ο αγαπητός ο Αλφρέντος, τα σπιτάκια αυτά είναι ενός εκατομμυρίου, δεν είναι 25.000 που τα είχαμε πάρει τώρα. Οπότε 7 σπιτάκια έχουμε 7 εκατομμύρια και άμα τα πουλήσουμε. Λοιπόν, και αυτά έπρεπε να ήταν εκεί για να κάνουμε car park ή να επενδύσουμε δίπλα στην εκκλησία για τους αυτούς τους πρώτους που τα ξεχρεώσανε αυτά. Τα μπήκανε και των γραμμάτων και την είχαν καταχρεώσει. Αλλά τέλος πάντων τώρα ήταν ξεχρεωμένα και πρέπει να ευχαριστούμε τον, όπως είπαμε προηγουμένως, τον αγαπητό τον Γιώργο τον Φουντά. Για το μέσον που είχε, όχι. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, έκανε την κοινότητα, ναι, την έφερε στα πόδια της. Την κράτησε στα πόδια. Δεν θα είμαστε μπατερισμένοι. Και τώρα δηλαδή. Και τώρα η δικιά μου γνώμη ήταν και είναι. Τώρα ίσως να είναι πολύ αργά, αλλά ας το πούμε αυτό να υπάρχει στην ιστορία. Όπως είπα και τον Κούρη που έγραφε για τα σπιτάκια να πουληθούν και τα αυτά, αλλά και τον Κώστα τον Μάρκο και με τον κριτικό, τον πατέρα του κάποιου νεαρού που είναι στην κοινότητα. Σουζαλάκη. Είχα πάρει όχι τον... γελάσανε. Τέλος πάντων, τους είχα πάρει τηλέφωνο και τους λέω μπορούμε να σκοτώσουμε με ένα σμπάρο 2 τριγώνια, όπως λέει η παροιμία μας. Να δώσουμε αντιπαροχή το οικόπεδο με τον όρους ότι θα μας δώσουν 4 ή 5 πατώματα. Μέχρι 11 πατώματα να μας δώσουν τουλάχιστον 4 πατώματα. Από εκεί και πάνω να διακανονιστούμε ένα πάτωμα ακόμα. Οπότε δωρεάν. Καλό. Με τα χρήματα... Αφού θέλουμε να πουλήσουμε τα σπιτάκια, το λέω σπιτάκια γιατί δεν μ' άρεσε, ναι, δεν μ' αρέσει, ναι, ο όρος. Σπιτάκια του εκατομμυρίου λες. Τα σπιτάκια που έγραφε και ξαναγράφει ο Αλφρέντος. Με αυτά να κάνουμε πολιτιστικό κέντρο στο Μπουλίν. Το Μπουλίν και ειδού το παράδειγμα δίπλα από το δικό μας το οικόπεδο στο Μπουλίν της κοινότητας εννοώ. Το Veneto Club είναι για τους γέρους, είναι και για τα παιδιά και νηπιαγωγείο και σόκα γκρέων και χολ και παιχνίδια και παιχνίδια που πάνε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και το ξεχρεώνουν και τα κουμπάνε εκεί πέρα. Λοιπόν, και έτσι δεν θα χρειαζόταν και θα είχαμε τα 4 πατώματα δωρεάν εκεί πέρα με τη σύμβαση ή με τη συμφωνία ότι θα είχαμε και το naming rights. Naming rights, ένα κτίριο, βάζεις κάποιο κοντράτο, βάζεις μέσα στο κοντράτο ότι θα έχεις και τα naming rights. Οπότε είναι τα naming rights? Γράφαμε ελληνική ορθόδοξη κοινότητα, EG, τα αρχικά εκεί πέρα. Α, θα είχε δικαιώμαστε. Οπότε, ναι, θα υπήρχε για την ιστορία το κτίριο εκεί, αλλά
που δεν είναι πολιτιστικό κέντρο 50 άτομα να πηγαίνουν να καθόμαστε ή 100 να καθόμαστε όρθιοι, δεν είναι λογικό. Αλλά όπως συνήθως γίνεται, φωνή βοώντας εν τη ερήμου. Μάλιστα πήγαμε και την άλλη μέρα στη Γενική Συνέλευση στο North Melbourne, ειδού το 100 χρονών κοινότητα, και δεν έχουμε ένα χώρο να πιάνει 1000 άτομα ή 500 που κάνουμε, και μία μας τραβάνε στο ένα, μην το πω αχούρι, αλλά στα ξένα ρεσεψιόνι, στα ξένα hall, για να κάνουμε, αφού είμαστε 100 χρόνια, αλλά συνεχίζουμε και κάνουμε το ίδιο λάθος. Λοιπόν, τέλος πάντων, με δύο λόγια, εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι το κτίριο κατάλληλο για να γίνει να ξοδευτούν λεφτά, τόσα λεφτά. Και τελικά κτίριο, αυτό που είπες για την αντιπαροχή, μας έδιναν άλλοι, υπήρχαν άτομα. Όταν το βγάζαμε, προτού να κάνουμε και ακόμα και τα σχέδια, ακόμα και σήμερα, μπορούμε να το δώσουμε σε μια εταιρεία, Real Estate Agents στη Μελβούρνη, και να το διαφημίσουμε, αλλά μάλλον τώρα είναι πολύ αργά, αλλά όπως λέω, τα λέω αυτά πιο πολύ για την ιστορία. Αλλά θα δούμε σε μερικά χρόνια. Τώρα, από 26 πατώματα το φέραμε στα 11 πατώματα, από το 11 το πήγαμε στα 13, και από το 13 τώρα το πάνε τα παιδιά στα 15. Λοιπόν, 15 ή 19? 15 νομίζω τώρα. Από πείρα σας λέω, με τα τόσα που γίνονται τώρα, γιατί εμείς χτίσαμε και στο Κούισλα μαζί με άλλους, και είδα τη Γλύκα, και να μην πω και τα οικογενειακά, και με τον αδερφό μου. Σε 5 χρόνια είπε δεν το ξεχρεώσαμε, σε 16 χρόνια χρωστάγαμε 3 τέταρτα από ό,τι μας είχε κοστίσει. Και θα είναι δύσκολο να βρεθεί. Γιατί στο building επάνω, σου λέω, γι' αυτό έχουμε την πείρα, πρέπει να προσέχεις. Όσοι ιδιώτες το παίζεις κορώνα γράμματα, ή θα βγάλω ή δεν θα χάσω. Αλλά ως κοινότητα δεν πρέπει να το παίξεις κορώνα γράμματα. Οπότε έχουμε 4 πατώματα δωρεάν, και τα λεφτά μας, λεφτά μας. Και τα οικοπεδάκια δίπλα από τις εκκλησίες, απόλυτα. Με αυτά τα πουλάμε. Βάζουμε τεπόζιτο και κάνουμε το πουλί. Το προχτές και κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, αλλά δεν πάω τώρα τόσο πολύ συχνά. Και το τράφικ είναι, η κίνηση είναι πολύ αφόρητη. Στην πόλη. Αλλά και πού να παρκάρεις με 22 δολάρια την ώρα. Στο 22 δολάρια την ώρα, πόσοι συνταξιούχοι θα πάνε να δούνε ή να πάνε σε μια εκδήλωση? Μα και τι να κάνουν και οι συνταξιούχοι? Άσε που θα είναι δύσκολο να οδηγήσουν και με την, και αυτό, αλλά δεν μπορεί να πας στο, αφού και το οικόπεδό μας είναι τόσο μικρό, ούτε για, δεν θα έχει καθόλου πάρκινγκ. Δεν μπορεί να γίνει? Όχι, δεν μπορεί. Σε 280, άμα βάζεις κολόνες, δεν χωράει δύο αυτοκίνητα. Αυτό σου λέω το Ναι, αλλά οι διαφημίσεις λένε ότι θα γίνουμε. Όχι, πάρκινγκ δεν λέει ποτέ. Μα είναι ανόητο πια να πούνε ότι είναι και πάρκινγκ. Δεν μπορεί σε 280. Αν το κάνανε πάρκινγκ, θα οικονομούσαν και λεφτά, λέω. Γιατί τώρα οι Έλληνες. Αυτό δεν θα εξυπηρετεί, δηλαδή. Κοίταξε να δει. Ο Έλληνας, εγώ πάντοτε λέω ότι είμαστε ωραία φίλοι. Είμαστε. Πολιτισμό. Ήρωες, το ένα το άλλο, φιλόσοφοι, αλλά δυστυχώς δεν συνονοηθήκαμε ποτέ. Ούτε και οι φιλόσοφοι συνονοηθήκαν ανάμεταξύ τους, ούτε και οι ήρωες συνονοηθήκαν ανάμεταξύ τους, και ακόμα χειρότερο, και ούτε και οι πολιτικοί μας. Και στην Ελλάδα το ίδιο, και οι φίλοι μας οι Κύπροι, και ειδού το κατάδειγμα. Λοιπόν, δυστυχώς. Σπύρο, να τελειώνουμε. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι είναι λάθος μεγάλο που γίνεται σήμερα αυτό το κτίριο? Λάθος κίνηση. Και δεν έχει καμιά. Και θα είμαστε χρεωμένοι συνέχεια και θα γίνεται όλα. Λάθος κίνηση, και που βάζουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Και στο κάτω-κάτω, πότε θα δούνε τα παιδιά, λένε τώρα, τα λέω παιδιά,
λίγο πιο μικρή από μένα, γιατί εγώ δεν είμαι μεταξύ της πρώτης γενιάς και της δεύτερης. Λοιπόν, πότε θα δούνε οι μπαρμπάδες μας, οι πατεράδες μας, όσοι έχουν μείνει, αξιοποίηση του μπουλίν και, το, και τις εκκλησίες και το, και το ένα. Το μπουλίν πόσο μεγάλο είναι? Το μπουλίν είναι ένα ωραίο μέρος παραλιακό, μάλλον κοντά στο ποτάμι. Τι είναι εκεί πέρα? Περνάει το Γιάρα Ρίβα δίπλα. Μπράβο. Ναι, Γιάρα Ρίβα. Κάποιος λέει να έχει ένα οικόπεδο δίπλα στο ποτάμι. Εντάξει, με μερικό μέρος απαγορεύεται να χτίσεις. Γιατί? Αλλά δεν σε απαγορεύουν να παίζεις τα παιδιά, να παίζουν τα παιδιά ή να... Πόσα στρέμματα είναι εκεί, 7 άκρες είπαμε? 35, περίπου 35 στρέμματα, πόσο είναι, 7 άκρες, 4, 7 άκρες, 8, 30 άκρες. Είναι μεγάλο τέτοιο. Ναι, φυσικά. 30 στρέμματα. Ναι. Και αυτό το αφήνουμε... Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, νομίζεις ότι το βλέπουν για χρήματα ή να ανέβει οικονομικά η κοινότητα? Το πολύ φοβάμαι, αλλά δεν θέλω να το πω για να μην γίνει, αλλά πολύ, και όπως είπα πάλι, και αυτά που λέω για την ιστορία τα λέω. Πολύ φοβάμαι ότι και αυτό θα φύγει, και το άλλο, όπως είπα και στο φίλο μας το Σάββατο, γιατί δεν μ' αρέσει να κρύβουμε, τα λέω στα ίσια, όπως και ο Μακαρίτης ο πατέρας, ναι. Το ίδιο πράγμα έκανε και ότι πολύ φοβάμαι ούτε το πουλίν θα χτιστεί, αλλά ούτε και τις εκκλησίες θα έχουμε σε 5 χρόνια. Με κατάλαβες, και ούτε Λες να σκέπτονται οι άνθρωποι να το κάνουν επίτηδες έτσι, να γίνεται κάποιο σχέδιο? Δεν νομίζω ότι το κάνουμε εξ επίτηδες, αλλά απλώς είναι άπειροι. Μπορεί να έχουν, όπως λέω και στα παιδιά μου, όπως λέω και στον αδερφό μου, νοσοκομεία αρχιτέκτων, νοσοκομεία σε όλη την Αυστραλία, στο Ντουμπάι, στην Ινδία, στη Μαλασία. Είχε χτίσει πού, Τώρα μιλάμε για το... Για αρχιτέκτονα του, σπεσιαλίστα σε νοσοκομεία. Αυτός είναι ο αδερφός σου εδώ, έτσι? Ναι, που έκανε όλα τα... Ο Θοδωράκης. Και τώρα έχεις και τα παιδιά σου, είπες, δίπλα ο πατέρας σου, ο Θόδωρος ο Δούφας, ο Χρήστος ο ηρωικός Δούφας που ήταν σε όλους τους αγώνες της παρικίας μέσα. Εσύ... Μέλος στην κοινότητα, το 70. Και ο Ηλίας, ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑΣ σήμερα. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία φωτογραφία. Το 72 είναι εδώ? Όχι, αυτή μάλλον θα είναι, μπορεί να είναι. Το 80 πρέπει να είναι κάπου. Δεν θυμάμαι πότε είναι αυτή, αλλά το 72 ήταν ο πατέρας μου, ήταν στη ταμεία της κοινότητας. Α, ήταν ταμεία της κοινότητας. Βέβαια, ταμεία της κοινότητας, μέλος από τότε που ήρθε στην Αυστραλία. Ναι. Και ταμεία στο 72 μαζί με το Μωραΐτη, τότε θυμάμαι, ναι. Ο Μωραΐτης τι ήταν, και αφού δεν μπορούσαν να συνονοηθούν, αρχίσανε την Αυστραλοελληνική πρόνοια, που σήμερα έχει 150 πληρωτούς υπαλλήλους και 200 τότες εθελοντές. Και η πρώτη εθελόντρια ήταν η δεύτερη γυναίκα του πατέρα μου, η κυρία Σελεστίνη Δούφα. Ναι, πολύ καλή, και αυτή τη θυμάμαι και εγώ, έγραφε. Ναι. Και από εκεί, κάθε Πέμπτη γράφαμε στον Νέο Κόσμο, γιατί έγραφα τότε ρεπορτάζ, ναι, για την πρόνοια. Ναι. Και τώρα τι γίνεται η πρόνοια? Και από τότε η πρόνοια πάει πάρα πολύ καλά. Φυσικά είμαι μέλος, και καλό είναι όλος ο ελληνισμός να γίνει μέλος και στην πρόνοια και στην κοινότητα, βέβαια. Αλλά και στην αυστραλοελληνική πρόνοια. Συγχαρητήρια πολλά σε όλες τη διευθύντρια εκεί, τον πρόεδρο, τον Κατρί, μέχρι προτείνως, το ίδιο και για τη φροντίδα, γιατί η φροντίδα είναι κομμάτι, άρχισε κομμάτι της πρόνοιας, και τώρα χωριστήκανε δύο ξεχωριστοί οργανισμοί. Αλλά είναι καλά, θετικά τα αποτελέσματα. Ναι, το Γιώργη, σας θυμάμαι όλους. Δεν ψάχνουμε, φυσικά, κάνουμε έρευνα και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και όλους τους, βέβαια και την κοινότητα, αλλά και την πρόνοια και την φροντίδα. Τώρα θα σταματήσουμε εδώ, γιατί έχουμε πάει ήδη κοντά στα 25 λεπτά, ναι, και συνεχίζουμε με άλλα.